του Χριστού, αδελφοί. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 863. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ 16 και εδάφιο 5. Σελίδα λοιπόν 863, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ 16 κεφάλαιο και εδάφιον 5. Και ελθόντες οι μαθηταί αυτού εις το πέραν, ελισμόνησαν να λάβωσιν άρτους. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: βλέπετε και προσέχετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Και εκείνοι διελογίζονται εαυτοίς λέγοντες ότι άρτους δεν ελάβομεν. Νοήσας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς: τι διαλογίζεστε εαυτοίς ολιγόπιστοι ότι άρτους δεν ελάβετε, ότι έτι δεν καταλαμβάνετε ουδέν θυμίστε τους πέντε άρτους των πεντακισχυλίων και πόσους κοφίνους ελάβετε, ουδέ τους επτά άρτους των τετρακισχυλίων και πόσας σπυρίδας ελάβετε. Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι περί του άρτου δεν σας είπα να προσέχετε από τις περί του άρτου δεν σας είπα να προσέχετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Τότε εννόησαν ότι δεν είπε να προσέχωσιν από τη ζήμης του άρτου, αλλά από τις διδαχείς των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας του Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον: τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Είδε είπον: άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς: αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Σίμων ο Πέτρος είπε: σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεοντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν: μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο Πατήρ μου εν της ουρανής. Και εγώ σου λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και πύλε άδου δεν θέλω συνισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σου δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών και ό,τι αν δέσεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένον εν της ουρανής και αν λύσεις επί της γης θέλει είστε λεδημένον εν της ουρανής. Τότε παρήγγειλεν στους μαθητάς αυτού να μην είπωσι προς μηδένα ότι αυτός είναι Ιησούς ο Χριστός. Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει σε Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτό λέγον: γενού ήλαιος εισέ αυτόν Κύριε, δε θέλει γίν σε. Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρον: υπάγει ο πίσω μου Σατανάς, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δε φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού: εάν τη θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί, διότι ως τη θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και ως της απολέσει την ζωή αυτού, ένε και νε μου, θέλει ευρύ αυτήν. Εφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλον κερδίσει, τη δεν ψυχή αυτού ζημιωθεί. Τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού? Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει σέκαστον κατά την πράξη αυτού. Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ εισταμένων ή τινές δε θέλουσι γευθεί θάνατον έως σου είδωση των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων βασιλεία αυτού. Αμήν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δίδαξε με λόγο και με έργα ότι είναι στους μαθητάς του και όχι μόνο ότι είναι απεσταλμένος του Πατέρα του Ουράνιου, του Παντοδύναμου Θεού για να εργαστεί ένα ιδιαίτερο έργο αποκαλύπτοντας πρώτον τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών διδάσκοντας στη συνέχεια η γένουσα διδασκαλία το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και εν τέλει ελευθερώνοντας
τους δικαίους εχμαλωτιστέντας από τον διάβολο και τον σατανά. Οι μαθητές τον ακολουθούσαν, αλλά στην καρδιά τους ανέβαιναν μέριμνες, ανθρώπινες και γήινες, όπως τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι ελισμόνησαν να λάβωσιν άρτους με θεαυτούς, αδυνεύουνε να πεινάσουνε καθώς ακολουθούσαν τον Χριστό και δεν ήξευραν πού πηγαίνει, δεν ήξευραν πού θα φτάσει και πότε θα σταματήσει και αν θα σταματήσει. Ο Κύριος όμως, καθώς είναι παντογνώστης, αληθινός Θεός, διέκρινε την μέριμνα στην καρδιά τους, όπως διακρίνει πάντοτε την ανησυχία μας, τους φόσμους μας, την αγωνία μας που έχουμε στη μας και προσπαθεί με το λόγο του να αλλάξει κατεύθυνση στις σκέψεις των μαθητών. Τους είπε λοιπόν, γιατί διαλογίζεστε μέσα σας ολιγόπιστοι, γιατί αυτό είναι ολιγοπιστία, ότι άρτους δεν ελάβατε. Όταν βρεθήκαμε σε έρημο τόπο και είχατε μόνο 5 άρτους, εσείς μεριμνήσατε και εσείς βρήκατε τρόπο για να φάνε 5.000 άνδρες μόνο, σύν τα παιδιά και τις γυναίκες. Ξεχάσατε ότι για τις μέριμνες σας υπάρχω εγώ, ο Θεός. Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι άλλοι πρέπει να είναι η φροντίδα σας? Αλλού πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας και την προσευχή σας. Όχι στο αν θα έχετε αύριο να φάτε ή να πιείτε, ή τι εξέλιξη θα έχει η ζωή σας αύριο, αλλά η προσοχή σας θα πρέπει να είναι να προσέχετε τον εαυτό σας από τρεις διδαχές. Από τη διδαχή των Φαρισαίων, που είναι η υπόκριση, καθώς όπως και ο Φαρισαίος προσευχότανε προς τον εαυτό του λέγοντας ότι εγώ είμαι πάρα πολύ καλός, γιατί πράττω τα του νόμου σε λεπτομέρεια, αλλά ύψωνε το του κατά αυτόν τον τρόπο, με αποτέλεσμα να επέλθει στη συνέχεια με τα βεβαιότητος η ταπείνωσή του από τον Θεό. Υπόκρισης πως φαίνομαι στους ανθρώπους και όχι ειλικρίνεια και καθαρότητα πως φαίνομαι στο Θεό. Η δεύτερη διδαχή των Σαδουκαίων, η αμφισβήτησης και η άρνησης του Λόγου του Θεού. Η αμφισβήτησης και η άρνησης της αυθεντίας του Λόγου του Θεού, της απόλυτης αλήθειας. Και η τρίτη διδαχή του Ηρώδου, που είναι το φρόνημα το κοσμικό, το φρόνημα της εξουσίας και της δύναμης που μέσα στον κόσμο αυτό. Ο Κύριος μας λοιπόν με λίγα λόγια φανέρωσε στους ανθρώπους τι πρέπει να φροντίζουν στη ζωή τους και τι πρέπει να φοβόνται. Την υπόκριση, την μη αποδοχή, να μην βάλουν δηλαδή το Λόγο του Θεού στην καρδιά τους και να μην δέχονται το Λόγο του Θεού. Και τρίτον, το φρόνημα του κόσμου, που λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ότι όποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι πάνω σε αυτόν. Τα τρία προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο χριστιανός καθώς δεν περπατάει στα βήματα που ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει, οικείος του Θεού, εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού και μετάνοια παντοτινή στο Θεό. Είναι δηλαδή αυτά τα τρία που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφει ακριβώς, τη διδαχή των Σαδουκαίων, τη διδαχή των Φαρισαίων και τη διδαχή του Ηρώδου.
οι μαθητές κατανόησαν. Κατανόησαν γιατί πρέπει να μεριμνούν. Γιατί πρέπει να αγωνίζονται. Κατανόησαν ότι πρέπει να αγωνίζονται εισερχόμενοι δια της στενής πύλης. Γιατί ένα είναι βέβαιο, ότι στενή είναι η πύλη και ακόμη τεθλιμμένη η οδός, αλλά μόνο από αυτό το δρόμο θα φτάσεις στην αιώνια ζωή και θα αποφύγεις τον αιώνιον θάνατο. Γιατί υπάρχει ο φυσικός θάνατος του σώματος που ζει 70 και νευρωστία 80 χρόνια ή κάπου εκεί με εξαιρέσεις, αλλά υπάρχει, αγαπητοί, και ο πνευματικός θάνατος που είναι αιώνιος και αμετάκλητος. Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει τον Ιησού Χριστόν είναι αφενός μεν οι μαθητές να ξέρουν πού βαδίζουν, πώς βαδίζουν, τι φροντίζουν, τι μεριμνούν, τι επιθυμούν, πρώτον, και δεύτερον, ποιος είναι αυτός που στέκεται απέναντί τους και τους διδάσκει. Άμεσα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται στο ζητούμενο. Τι να με λέγουν οι ανθρώποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, μαθητές του Χριστού? Και είπαν, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιερεμίας, άλλοι λένε ότι είσαι ένας των προφητών, και απέφυγαν να πούνε και τα κακά που λένε οι άνθρωποι γι' αυτόν, ότι είναι ουλ και άλλα πολλά. Ψευδοδιδάσκαλος, ψευδοπροφήτης, υποκριτής, νόθος και οτιδήποτε άλλο κατά καιρούς έχουν πει οι άνθρωποι για τον Ιησού Χριστόν. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι και πάλι να στρέψει ο Κύριος μας την προσοχή των μαθητών μέσα στις μέσα τους. Άσε λοιπόν, αφήστε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι για μένα και πέστε μου τώρα τι λέτε εσείς για μένα. Τι είναι ο Χριστός για σένα? Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει, προσεύχομαι μην εκπέσετε από της απλότητος της εις των Χριστών Ιησούν, δεχόμενοι άλλων Χριστών από αυτόν το οποίο εγώ σας δίδαξα. Άλλο πνεύμα έξω από εκείνο το οποίο ελάβατε. Άλλων Χριστών, άλλων Ιησούν. Τι με λέτε λοιπόν εσείς ότι είστε, ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Και ο Απόστολος Πέτρος, ο Σίμων τότε, με παρησία που δεν είναι ανθρώπινη, γιατί η ανθρώπινη έχει πάντοτε αμφιβολίες, αλλά με παρησία που είναι ουράνια, αν και δεν το έχει δει ακόμη ούτε αυτός ούτε οι άλλοι, ομολογεί την ωραιότερη και μεγαλύτερη ομολογία προσωτηρία που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σώτος». Και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει πλέον ουσιαστικά το έργο του Ιησού Χριστού στη ζωή των μαθητών αλλά και στην ανθρωπότητα. Πέτρο, αυτό δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος. Δεν υπάρχει ανθρώπινη γνώση, εμπειρία, σοφία, σύνεση, εξυπνάδα που να αναγνωρίσει με παρησία και με βεβαιότητα ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός εκεί που γεννήθηκε κάποτε στη Βηθλεέμ και για 3,5 μόνο χρόνια περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους, ότι είναι ότι αυτός που εξεπλήρωσε το μέγα μυστήριο ότι ο Θεός ήλθε εν σαρκή για να σώσει τους ανθρώπους. Αυτό είναι αποκάλυψης όταν υπάρχει αυτή η βεβαιότητα. Εάν έχουμε και έχουμε αυτή τη βεβαιότητα μέσα μας, δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, μία γνώση. Είναι αποκάλυψη ουράνια που μας δίνει αυτή την παρησία να το ομολογούμε. Αποκάλυψη ουράνια με συνέπειες. Γι' αυτό συνεχίζει. Εγώ δεν λέγω σε σένα τώρα που ομολόγησες ότι εγώ είμαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος.
ότι εσύ πλέον είσαι Πέτρος, δεν είσαι Σίμων άχυρο, αλλά είσαι Πέτρος και μάλιστα πέτρα ζωντανή, που θα έρθει η στιγμή που θα σε επικοδομήσω επί των ακρογωνιαίων λίθων που είναι ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός. Εσύ είσαι Πέτρος και επί της πέτρας και πάνω σε αυτήν την ομολογία της απίστευτης αλήθειας ότι εγώ είμαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Σόντος. Επάνω λοιπόν σε αυτήν την μεγάλη αλήθεια εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και αυτή την εκκλησία που εγώ θα οικοδομήσω κανένας δεν μπορεί να την κρεμίσει, γιατί ο Χριστός έχει, αδελφοί αγαπητοί, την εξουσία και το κλειδί του Δαβίδ ανοίγει και κανείς δεν κλείνει, αλλά και κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Και είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε, ότι αυτός ανοίγει οδόν ευλογίας μπροστά στη ζωή του ανθρώπου για λόγους συγκεκριμένου που άπτονται του Λόγου του Θεού, αλλά και αυτός κλείνει και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει για λόγους συγκεκριμένους που άπτονται της ανθρώπινης λογικής και, και του ανθρωπίνου βίου έξω από το θέλημα του Θεού. Και εγώ εσένα θα σου δώσω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών, τα κλειδιά της γνώσης για την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ό,τι επί το λόγο μου δένεις θα είναι δεμένο στον ουρανό, και ό,τι επί το λόγο μου λύνεις θα είναι λελειμμένο στον ουρανό, γιατί θα έχεις αυτό το κλειδί της γνώσεως, ώστε δεν θα εκφράζεις τη δική σου άποψη ή σου γνώμη. Παραδείγματος χάρη, δένει ή λύνει ο άνθρωπος που έχει το κλειδίον της γνώσεως της Βασιλείας των Ουρανών ανθρώπους λέγοντας, αποκαλύπτοντας την αλήθεια. Παραδείγματος χάρη, ότι εάν κάποιος παντρευτεί και χωρισμένη, γίνεται μοιχός και χάνει τη Βασιλεία των Ουρανών, εκτός και αν μετανοήσει. Είναι ένα δέσιμο που είναι δεμένο στον ουρανό, γιατί δημιουργείται πάνω στον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Ή λύσιμο, όποια και αμαρτία αν έχεις κάνει, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει αυτήν και καθαρίζει εσένα από πάσης αμαρτίας. Λύσιμο. Και τότε, αφού τους αποκάλυψε ότι θα οικοδομήσει μία εκκλησία ένδοξη πάνω στην ομολογία και στην αλήθεια της ομολογίας του Πέτρου, και αφού τους αποκάλυψε ότι θα τους δώσει το κλειδίον της γνώσεως για την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, τότε παρήγγειλε εις τους μαθητάς αυτού να μην είπουν προς μηδένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Να μην πούν σε κανένα τώρα. Όχι τώρα. Τώρα δεν είναι ο χρόνος του Θεού, αλλά και δεν είσαι εσύ ο καλός άνθρωπος για να το κάνεις. Θα έλθει ο χρόνος του Κυρίου μετά την Πεντηκοστή και θα γίνεις και εσύ ο κατάλληλος άνθρωπος όταν δύναμη υψίστου θα έλθει επί σένα, όταν το Πνεύμα το, ο Χριστός θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και Φωτιά. Τώρα κλείστο. Τώρα τάχα αποκαθιστάνει στη βάση των ουρανών, ρώτησαν οι μαθητές μετά την Ανάσταση. Και τους είπε, δεν είναι σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς. Σε εσάς είναι να μείνετε στην Ιερουσαλήμ για να λάβετε Πνεύμα Άγιο, ώστε να έχετε δύναμη για να μπορέσετε τότε, όχι τώρα μετά την Ανάσταση και πριν την Πεντηκοστή, ούτε ακόμη περισσότερο πριν
τη στάση στην Ανάσταση. Δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος, δεν είναι οι χρόνοι και οι καιροί οι προσδιορισμένοι από το Θεό, αλλά και εσείς δεν είσαστε αυτοί που θα σας κάνει ο Θεός μετά την Πεντηκοστή. Τότε, τώρα μη μιλάτε σε κανέναν. Τώρα ακούτε, μαθαίνετε, προσέχετε, φροντίζετε τη ζωή σας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και υπακούετε λόγω του Θεού. Γι' αυτό τους αποκάλυψε για πρώτη φορά. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητάς του ότι πρέπει να υπάγει στα Ιεροσόλυμα. Από πότε? Από τότε που τις απεκάλυψε ο Πατέρας ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Από τότε που κατάλαβαν ότι δεν έχουν να κάνουν με έναν κοινόν άνθρωπο, αλλά έχουν να κάνουν με το Μεσσία που ήλθε. Από τότε που απέκτησαν αυτή την παρησία να ομολογούν ότι το Όντι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Το Όντι, πραγματικά. Από τότε λοιπόν άρχισε να τους αποκαλύπτει το έργο και το σχέδιο του Θεού για τον εαυτό του ο Ιησούς. Πρέπει να υπάγω στα Ιεροσόλυμα. Πρέπει να πάθω πολλά από τον πρεσβυτέρων, των αρχιερέων και των γραμματέων και να θανατωθώ. Αλλά γνωρίζω ότι ο πατέρας μου ο ουράνιος θα με αναστήσει την τρίτη ημέρα. Γνωρίζω, επαναλαμβάνω, ότι ο πατέρας μου ο ουράνιος θα με αναστήσει την τρίτη μέρα. Γι' αυτό και αποδέχομαι την πορεία της θυσίας, του ευτελισμού και του θανάτου. Εάν δεν γνώριζα ότι ο πατέρας μου θα με αναστήσει, ποτέ και ο Κύριος Ιησούς δεν θα έπαιρνε αυτή την απόφαση τη δύσκολη, την ανθρωπίνως τραγική. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επίγνωση και ελπίδα και χαρά ότι θα αναστηθούμε καθώς προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν, δεν έχει κανένα λόγο και καμιά αιτία εάν πραγματικά η πίστη του, η προσοχή του δεν είναι στραμμένη στην αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν έχει κανένα λόγο και καμιά αιτία να εισέρχεται δια της στενής πύλης, να κακοπαθεί, να ταλαιπωρείται, να πεθαίνει για τον κόσμο, να παραμένει νεκρός για τον κόσμο. Γνωρίζοντας όμως ότι εκείνη την ημέρα ο Κύριος θα μας αναστήσει. Αυτό ακριβώς το γεγονός της εμπιστοσύνης του Ιησού ότι ο πατέρας του θα τον αναστήσει, ο Πέτρος ούτε το κατάλαβε, ούτε το ένιωσε μέσα του, ούτε το πίστεψε. Γι' αυτό έμεινε στην ταλαιπωρία. Και μένοντας αγανάκτησε η δικαία ψυχή του. Μη γέννητο Κύριε εσύ ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, να συλληφθείς, να ταλαιπωρηθείς, να θανατωθείς. Μη γέννητο εις εσένα, μη το επιτρέψεις και εμείς δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί σε σένα. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, το φρόνημα του κόσμου, το φρόνημα των ανθρώπων. Μη γίνει κακό Κύριε. Όμως ο Χριστός μας υπόσχεται ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν τ' άκουσε αυτό ο Κύριος πήρε τη θέση που παίρνει και σήμερα. Παίρνει θέση σήμερα σε αυτούς που έχουν αυτό το φρόνημα. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά. Γιατί δε φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, μεγάλη σημασία ποιο είναι το φρόνημά μας. Ποιο είναι το φρόνημά σου. Ποιο είναι το πνεύμα που σε οδηγεί. Γιατί μπορεί να λάβαμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά ποιο είναι το πνεύμα που μας οδηγεί. Είναι το πνεύμα του Χριστού, της θυσίας, της υπακοής, της ταπείνωσης έως θανάτου. Αυτό μόνο το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού θα μας οδηγήσει και εδώ στη γη σε θρίαμβο
αλλά ιδιαιτέρως στην αρπαγή της Εκκλησίας. Το πνεύμα της χλιαρότητος, της υποκρισίας, καλός χριστιανός είμαι, της άρνησης και αμφισβήτησης του Αγίου, αληθινού και καθαρού λόγου που επαγγέλλεται αιώνια ζωή και διδάσκει θυσία, υπακοή, ταπείνωση έως θανάτου. Αυτό το πνεύμα είναι το πνεύμα των ανθρώπων, όπου σε αυτούς τους ανθρώπους άρχον, Κύριος, Βασιλιάς και Θεός είναι ο διάβολος και Σατανάς. Ο διάβολος διότι κατηγορεί τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα, και Σατανάς γιατί αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού και στο λόγο του Θεού. Σκεφτείτε την έκπληξη του Σίμωνα, στον οποίον πριν από λίγο του είχε πει ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της Πέτρας θα δομήσω την εκκλησία μου και θα σου δώσω το κλειδίον της γνώσεως, της βασιλείας των ουρανών κλπ. Κλπ. Την έκπληξη. Αλλά πρέπει ευθύς εξ αρχής να χτυπήσει απόλυτα εν δικαιοσύνη το οποιοδήποτε φρόνημα είναι έξω από το φρόνημα του Χριστού, που θέλει όλοι μας να είμαστε μαθητές και δεν αναγνωρίζει κανέναν διδάσκαλο ανέμασά μας, μαθητές του Χριστού, που θέλει όλοι μας να είμαστε καθοδηγούμενοι από τον Χριστό και κανέναν δεν αναγνωρίζει καθηγητή μέσα στην Εκκλησία Του, και θέλει όλοι μας να είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού και δεν αναγνωρίζει κανέναν πατέρα μέσα στην Εκκλησία Του. Θέλει δηλαδή με απόλυτο τρόπο και σκληρό να χτυπήσει στο κεφάλι το διάβολο που εισηγήθηκε στον Πέτρο το φρόνημα των ανθρώπων. Να χτυπήσει μια και καλή και οριστικά και διαπαντός, ώστε ο Απόστολος Πέτρος αληθινά, ειλικρινής, άγιος και καθαρός, να πει μέσα από την ψυχή του «Αμήν Κύριε, συγχώρεσέ με». Να έρθει σε κατάνοιξη η καρδιά του, να επιστρέψει στο Θεό, να αναγνωρίσει ότι δεν είχε το φρόνημα του Θεού λέγοντας αυτά τα πράγματα, αλλά παρασύρθηκε από τον διάβολο και εξέφρασε φρόνημα ανθρώπινο, θα τον οδηγήσει μακριά από το Θεό. Και ο Απόστολος Πέτρος όχι μόνο μετανόησε, αλλά εξέβαλε και από τις σκηνές του την ανομία αυτή. Και με μεγάλη προσοχή λοιπόν παρακολουθεί τώρα τα λεγόμενα υπό του Κυρίου του, υπό του διδασκάλου του, υπό του καθηγητού του, υπό του Θεού του. Εάν κάποιος θέλει να έρθει πραγματικά πίσω μου, πρέπει πρώτα να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να ξεχάσει ποιος είναι, τι είναι, τι ξέρει, τι δεν ξέρει, τι σκέφτεται, τι σκεφτότανε, και να προσαρμόσει την πορεία της ζωής του στο Λόγο του Θεού και να βάλει στην καρδιά του τα Λόγια του Θεού. Να επικοδομείται επάνω στα θεμέλια των Αποστόλων και των Προφητών και να ξέρει να επιστρέφει και να ταπεινώνεται για να βρεθεί αξιόπιστος στα μάτια του Θεού, στα μάτια του Χριστού και εδώ στη γη, αλλά ιδιαιτέρως εκείνη την ημέρα στον ουρανό. Γιατί πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, το σημαντικότερο γεγονός που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας είναι να γράψει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Αλλά αυτό είναι έργο Θεού που το έκαμε στη ζωή μας κατά χάρη, δια της απλοϊκής πίστης μας που δεχθήκαμε ότι ο Υιός του Θεού είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζει τώρα το δικό μας έργο, γνωρίζοντας ότι εκεί στον ουρανό υπάρχει προσδιορισμένος από τον Θεό πλήρης μισθός.
αλλά και λιγοστεύων μισθός έως μηδενικός μισθός έως ως διαπηρός να εισέλθει ο άνθρωπος μέσα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ναι, ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού αλλά και τη δικαιοσύνη αυτού. Γιατί μέσα από τη δικαιοσύνη του Θεού που εκφράζεται από το Λόγο του Θεού μπορούμε να περπατήσουμε ακριβώς και με τη φωνήκηση του Πνεύματος του Αγίου στην οδόν αυτήν που θα απολαύσουμε εκεί πλήρη το μισθό μας. Γιατί ξέρουμε ότι αστήρα από αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα. Και ξέρουμε ότι υπάρχει ελάττωσης και μηδενισμός της μισθαποδοσίας. Εμείς λοιπόν, όπως θέλει ο Χριστός, θέλουμε να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων. Περπατώντας στο να είμεθα οικοί του Θεού, στο να δεχόμεθα ακριβώς το Λόγο του Θεού και μόνο το Λόγο του Θεού και τα Λόγια Του να τα βάζουμε στην καρδιά μας. Στο να μετανοούμε και να επιστρέφουμε και να εκφάλουμε πάσα ανομία, αλλά εν τέλει να ξέρουμε να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας μπροστά στο Θεό και τους ανθρώπους, αναγνωρίζοντας τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, την ανοιχτά μας, τη μικρότητά μας, ώστε ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει εδώ για τη δόξα Του και έτσι μόνο να μπορούμε να απολαμβάνουμε στην αιωνιότητα πλήρη το μισθό μας. Γι' αυτό ο Κύριος, επειδή αυτό θέλει. Αν θέλεις να ακολουθείς τον Χριστό, στον οποίον εδόθη το υπερπάν όνομα και μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνια επουρανίων και πηγίων και καταχνάμεων, πρέπει πρώτα να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να γίνεις δηλαδή οικείος του Θεού, ύστερα να πάρεις το δικό σου το σταυρό, όχι να αφήσεις το σταυρό σου, ούτε να τον κοντένεις το σταυρό σου, αλλά ούτε και να κουβαλάς και ξένους σταυρούς. Να πάρεις το δικό σου το σταυρό, τον ονειδισμό, τη θλίψη, ό,τι έχει προσδιορίσει ο Θεός. Ποια είναι η ζωή σου, να την αποδεχθείς, μην προσπαθήσεις να τη μεταβάλεις, να τη φτιάξεις πιο ωραία. Να πάρεις το δικό σου στο σταυρό και να ακολουθείς αυτόν, γιατί όποιος θελήσει να φτιάξει μια ζωή πιο ωραία, να κερδίσει τη ζωή του, να είναι πιο όμορφη η ζωή του, πιο ευχάριστη, πιο σημαντική, πιο σύμφωνη με τις δόξεις και τις φιλοδοξίες μας, ο Χριστός λέει ότι θα τη χάσει αυτός ο άνθρωπος τη ζωή αυτή. Δεν θέλει ο χριστιανός, δεν θέλει ο Θεός ο χριστιανός να ενδιαφέρεται, να γλιτώνει την ταλαιπωρία που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν, το σταυρό που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν, γνωρίζοντας ότι αυτός ο σταυρός θα οδηγήσει το χριστιανό στην Ανάσταση, στη δόξα και στην πλήρη μισθαποδοσία. Αλλά και ακόμη δεν θέλει ο χριστιανός να με τα του κόσμου και τα κέρδη του κόσμου, τον πλουτισμό. Επειδή τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, συνεχίζει ο Χριστός, αν όλο τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του. Πού είναι η μέριμνά σου και η φροντίδα σου να κερδίσεις? Θα ζημιωθεί η ψυχή σου. Τι είναι το κυρίαρχος? Να κερδίσεις το κυρίαρχο γεγονός της ψυχής σου, της ζωής σου. Να κερδίσεις πλούτη, να κερδίσεις δόξα, να κερδίσεις τιμές, να κερδίσεις... Τι είναι το κυρίαρχο? Εάν βάλεις σε πρώτο, θα ζημιωθεί η ψυχή σου. Και η ζημιά της ψυχής είναι αιώνια. Το κέρδος όμως εδώ στη γη είναι προσωρινό. Λίγους μήνες, λίγα χρόνια και τελειώσαμε. Ποιο είναι λοιπόν το κυρίαρχο στη ζωή σου? Σήμερα λοιπόν είναι πρόσκληση Θεού, αδερφοί. Το κυρίαρχο της ζωής μας είναι η Βασιλεία του Θεού, δικαιοσύνη αυτού. Τι μπορεί να δώσει λοιπόν ο άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής του? Τι να δώσεις? Να δώσεις το χρόνο σου, την αγάπη σου, την καρδιά σου,
τη δραστηριότητά σου, τις ικανότητές σου. Τι να δώσεις εις ζημίαν της ψυχής σου. Γιατί μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει εν τη δόξα του Πατρός αυτού μετά τον, και τότε θα ανταποδώσει σε κάθε έναν κατά την πράξη αυτού, καθώς πάντες πρέπει να βρεθούμε στο βήμα του Χριστού για να ανταποδώσει ο Χριστός σε όλους κατά τα έργα μας. Πλήρη μισθό, εάν περπατάμε ακριβώς στα βήματα του Χριστού. Ελαχιστοποιημένο έως μηδενικό μισθό, εάν περπατάμε κατά τη δική μας γνώμη και κατά τη δική άποψη και με το φρόνημα των ανθρώπων και όχι του Θεού. Αλλά είναι και μία αλήθεια η οποία ισχύει και σήμερα. Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταμένων οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατο μέχρι να δουν τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού. Και δεν μιλάει, αδελφοί αγαπητοί, για τον ασήμαντο φυσικό θάνατο, τον ο οποίος σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είναι κοίμησης για τους χριστιανούς, γιατί μετέβημεν εκ του θανάτου, όχι του φυσικού, αλλά εκ του θανάτου του πνευματικού εις τη ζωή την αιώνιο. Ναι, ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας πέθανε νέος, αλλά απολαμβάνει πλήρη το μισθό του στον ουρανό. Μπορεί και αυτός να ήταν ανάμεσα σε αυτούς, πιθανόν όχι. Ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, πέθανε νέος στα πρώτα χρόνια του έργου του Θεού μέσα στην Αποστολική Εκκλησία. Έχασε, κέρδισε μισθό πλήρη και αιώνια δόξα. Υπάρχουν λοιπόν και εδώ μέσα άνθρωποι που δεν θα δουν πνευματικό θάνατο, και εύχομαι να είμαστε όλοι μας αδελφοί, που δεν θα δουν πνευματικό θάνατο μέχρι να έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του και να βασιλεύσει για 1000 χρόνια επί της γης. Γιατί ο Απόστολος Παύλος φωνάζει: «Σεις νιόντες για τις παραβάσεις σας και τις ανομίες σας», ή ακόμη πιο σωστά, «εμείς νεκριόντες για τις παραβάσεις μας και τις ανομίες μας, μας εζωοποίησε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και μας κατέστησε όχι μόνο γεγεννημένους κατά τη σάρκα σαρκικούς, αλλά γεγεννημένους κατά το πνεύμα πνευματικούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας έδωσε και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου με την οποία ανέστησε ο Θεός τον νεκρό σώμα του Ιησού Χριστού. Με αυτή τη δύναμη λοιπόν που ανέστησε ο Θεός τον Ιησού Χριστόν και τον συνεκάθισε στα δεξιά του και έδωσε εις αυτόν το υπερπάν όνομα, με αυτή τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου εργάζεται στη ζωή του καθενός, ώστε να είμεθα λόγητοι αν όταν θα εισέλθουμε, αν εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, είναι πετσοκομμένος ο πλήρης μισθός που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον κάθε έναν από εμάς. Σήμερα να κάνουμε συνθήκη με το Θεό, αδερφοί. Και θέλω να σας πω τη συνθήκη που έχουμε κάνει σαν μια ομολογία για τη δόξα του Θεού. Πριν αρκετό χρόνο μαζευτήκαμε οι πρεσβύτεροι, 14-15 άτομα, μέσα σε μια εποχή όπου πολλές τάσεις και διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στο χριστιανικό χώρο. Καθώς η παρακμή σε όλα είναι εμφανής και στην Εκκλησία, είπαμε να κάνουμε μια συνθήκη και να πάρουμε μια απόφαση ενώπιον του Θεού. Και είπαμε, θα μείνουμε στις βασικές αλήθειες που έμειναν οι αδελφοί μας, οι παλαιότεροι, μέσα τους οποίους ο Θεός χρησιμοποίησε και γεννήθηκε η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής.
βασικές αλήθειες που σήμερα αμφισβητούνται αλλά και κατηγορούνται ως αυστηρές και ανεφάρμοστες. Και πήραμε στερεά απόφαση. Με απόλυτη ομοφωνία, όπως συνηθίζεται τέριο. Και είπαμε, εμείς όμως και ο οίκος μας θα λατρεύουμε τον Κύριο. Δεν θα εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Αλλά θα παραμείνουμε στο Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο, ο οποίος μας εντέλλεται να μένουμε μόνο στη διδαχή των Αποστόλων, κλάση του Άρτου, στην κοινωνία με τα λίλων και στις προσευχές. Να μην αποδεχτούμε στον εαυτό μας και στον οίκον μας τάσεις που διαφοροποιούν τις βασικές αλήθειες που γέννησε την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Και χάρηκα όταν μου ήρθε ένα μήνυμα από το 1915, όπου 1905 περίπου γεννήθηκε το κίνημα της Πεντηκοστής στην Αμερική. Και υπάρχει ένα βιβλίο που σας συνιστώ, αν και δεν συνιστώ να διαβάζουν βιβλία οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι βιβλίο, είναι ομολογία. Η αναζωπήρωση, η πρώτη φωτιά στην Ασούζα. Και κάποιος αδελφός μου στείλε ένα μήνυμα από το 1915. Και θέλω να το διαβάσω, αν μπορέσω, ακριβώς γιατί αξίζει τον κόπο. Με έφερε εις επίγνωση της αληθείας. Οι βασικές αλήθειες που γέννησαν το κίνημα της Πεντηκοστής σήμερα απορρίπτονται γενικά ως υπερβολικές. Είπε τότε ένας εργάτης που χρησιμοποίησε ο Θεός για την δημιουργία του κινήματος της Πεντηκοστής. Και θυμήθηκα τη συνθήκη και την απόφαση που πήραμε το Πρεσβυτέριο. Αναγνωρίζοντας ότι οι βασικές αλήθειες που γέννησαν το κίνημα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής αμφισβητούνται ως υπερβολικές. Και εμείς με μια φωνή είπαμε, εμείς θα μείνουμε σε αυτά μέσα από τα οποία μας ευλόγησε ο Θεός. Αλλά όμως το σημαντικότερο, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι η απόφαση που πήραμε, και γι' αυτό κάνω αυτή την ομολογία ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Το σημαντικότερο είναι τα αποτελέσματα. Ο Θεός συμμαρτύρει με διανομές Πνεύματος Αγίου, με σωτηρία ανθρώπων. Ξεκινήσαμε μία εκκλησία που έβγαζε 2 δίσκους. Έναν δίσκο. Ένας δεν ήταν στην αρχή. Λιγότεροι από 40. Και μέσα σε λίγο καιρό βρήκαμε χάρη από το Θεό. Όχι γιατί είμαστε καλοί, γιατί πήραμε μία απόφαση. Εμείς όμως και ο οίκος μας θα λατρεύουμε τον Κύριο. Και μας έκανε μία εκκλησία 10 δίσκων. Δεν είμαστε μεγάλη, μικρή εκκλησία είμαστε. Αλλά ελπίζουμε ότι αν τώρα ταπεινωθούμε, τότε ο Θεός θα πει ύψωσις. Τώρα είμαστε στο σημείο που πρέπει όλοι οι αδερφοί αγαπητοί, ανεξαιρέτως όσοι θέλουμε να κάνουμε σήμερα επαναβεβαίωση της συνθήκης που κάναμε τότε. Θέλω να πάρουμε στερεή απόφαση να ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό. Να πούμε ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου, ότι είμαστε μικροί και ασήμαντοι, και να ομολογήσουμε ότι μία είναι η επιθυμία μας, να δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στη μικρή αυτή εκκλησία, στην πατρίδα μας και σε όλο. Και επιπλέον να παρακαλέσουμε το Θεό, να οικετεύσουμε το Θεό, να μας χαρίσει και να μας χαρίζει μέχρι το τέλος πνεύμα ταπεινού,
καρδιά συντετριμένο και να τρέμουμε στο λόγο του. Όλα τα αδέλφια μας τα αγαπάμε. Όποιος μας ζητάει βοήθεια είναι η συνθήκη που κάναμε. Τον βοηθάμε. Αλλά ποτέ δεν θα πούμε αμήν σε άλλες τάσεις, σε άλλες διδασκαλίες. Αλλά θα μείνουμε στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Ποτέ δεν θα πούμε αμήν σε άλλες νοοτροπίες, σε άλλες πρακτικές έξω από το Λόγο του Θεού. Αλλά θα μείνουμε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού και στη Δύναμη του Αγίου. Και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, σας προσκαλώ, καθώς προσκάλεσε και λέει ο Χριστός, να κάνουμε νέα συνθήκη. Θέλεις να κάνεις νέα συνθήκη με μένα? Όχι με μένα, αυτόν. Σήμερα να πάρουμε απόφαση. Οικεί του Θεού. Να δεχόμαστε το Λόγο του Θεού κατά πάντα και να βάλουμε το Λόγο του Θεού στην καρδιά. Να μετανοούμε άμεσα, γνωρίζοντας σε ποιον εμπιστεύσαμε. Να διορθώνουμε την οδό μας, εκβάλλοντας την ανομία από τις σκηνές μας. Και όταν ο Λόγος του Θεού λέει ανομία, οτιδήποτε είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Αλλά ιδιαιτέρως σήμερα να κάνουμε συνθήκη ταπείνωσης. Δεν λέμε τα πιστεύω μου, φοβόμαστε. Αλλά λέμε χάρισέ μας Θεέ μου κατά χάρη. Πνεύμα ταπεινού άνθρωπου, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε στο Λόγο Σου, ώστε να ζούμε στην παρουσία Σου και να μας αξιώσεις να απολαύσουμε πλήρη το μισθό μας εκεί στον ουρανό. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.